Γεια σας, είμαι ο Μινάζας Σιγένης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα δούμε την επίλυση μιας νέας άσκησης που εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2015, μια άσκηση που την σκέφτηκα κατά τη διδασκαλία της συγκεκριμένης διάλεξης. Άρα λοιπόν ας δούμε την επίλυση αυτής της άσκησης. Μας δίνεται ότι έχουμε το αδύνατο μοντέλο συνέπειας μνήμης, δηλαδή το weak consistency model, και μας δίνονται παρακάτω αναγνώσεις και γραφές. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις, περίπτωση α, β, γ, δ και ε. Θα πρέπει λοιπόν για κάθε περίπτωση να αποφασίσουμε κατά πόσο έχουμε μια έγκυρη ακολουθία για το επιλεγμένο μοντέλο συνέπειας. Σε αυτή την άσκηση έχουμε επιλέξει το αδύνατο μοντέλο συνέπειας. Παρόμοιες ασκήσεις μπορούν να δημιουργηθούν και για άλλα μοντέλα συνέπειας. Να θυμηθούμε μόνο τη σύνταξη, ότι το R είναι για ανάγνωση, το W για εγγραφή. Στη συνέχεια, η σύνταξη είναι ότι ακολουθεί μια παρέθεση με τη διεύθυνση της μνήμης, δηλαδή εδώ κάθε φορά έχουμε τη διεύθυνση μνήμης Χ, θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλες διευθύνσεις μνήμης. Και συνέχεια η τιμή που γράφεται, αν είναι W, δηλαδή εδώ σημαίνει γράφεται το 1, ή η τιμή που διαβάζεται. Δηλαδή στο R είναι ανάγνωση, R0. Επίσης το S είναι το σήμα συγχρονισμού. Και γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή που θα εκτελεστεί το σήμα συγχρονισμού, έχουν αποθηκευτεί οι αλλαγές στην αντίστοιχη διεύθυνση μνήμης. Εξετάζουμε λοιπόν την πρώτη περίπτωση. Περίπτωση πρώτη. Στην περίπτωση πρώτη έχουμε εγγραφή στη διεύθυνση χ της τιμής 1, εγγραφή στη διεύθυνση χ της τιμής 2 σήμα συγχρονισμού. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα εκτελέσει μια διεργασία το σήμα συγχρονισμού και μετά, θα πρέπει να έχει την τιμή 2, γιατί 2 είναι η τελευταία τιμή που αποθηκεύτηκε. Για να δούμε, η διεργασία 2 διαβάζει από τη διεύθυνση χ την τιμή 0. Θα μπορούσε να διαβάζει και την τιμή 0, δεν έχει συγχρονιστεί, δεν είναι κάτι λάθος. Η διεργασία στη συνέχεια διαβάζει από τη διεύθυνση χ την τιμή 1. Θα μπορούσε να διαβάζει και την τιμή 1. Κανείς δεν μας εγγυάται ότι επειδή διάβασε 0 πριν από λίγο θα διαβάσει 0 πάλι. Διαβάζει 1. Διαβάζει μετά από λίγο 2. Δηλαδή βλέπουμε κατά την μετακίνηση προς το, κατά τον άξονα X δεξιά, ότι υπάρχει πρόοδος του χρόνου και διαβάζουν διάφορες άλλες τιμές. Διαβάζει 5. Μια χαρά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν έχουμε κάποια συνέπεια στο συγκεκριμένο μοντέλο, δηλαδή μπορεί να έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την τελευταία στιγμή που είχε γραφτεί η τιμή, αλλά εντούτοις δεν μας εγγυάται κανείς κάτι διαφορετικό. Διαγράφει το 2. Εδώ όμως έχουμε σήμα συγχρονισμού. Από τη στιγμή που έχουμε σήμα συγχρονισμού, η επόμενη τιμή πρέπει να είναι η τελευταία τιμή που γράφτηκε στη συγκεκριμένη διεύθυνση μνήμης. Στη διεύθυνση μνήμης X αποθηκεύτηκε το 2, οπότε και στο συγκεκριμένο πρόβλημα πράγματι διαβάζουμε την τιμή 2. Άρα η διεργασία P2 δεν συνάντησε κάποιο πρόβλημα. Έχουμε μία ακολουθία γεγονότων, έγκυρα γεγονότα για το επιλεγμένο μοντέλο συνέπειας. Στη διεργασία 3 έχουμε λοιπόν σήμα συγχρονισμού και γίνεται ανάγνωση της τιμής 2. Πολύ σωστά. Δεν υπάρχει πρόβλημα λοιπόν. Και η διεργασία 4 διαβάζει από τη διευθυνση την τιμή 1. Και αυτό δεν έχει κανένα πρόβλημα από τη στιγμή που δεν έχει συγχρονιστεί. Άρα η περίπτωση α είναι σωστή. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Συνεχίζουμε λοιπόν με την περίπτωση β. Στην περίπτωση β έχουμε εγγραφή στο x το 1, έχουμε εγγραφή στο x το 2, έχουμε σήμα συγχρονισμού και έχουμε ανάγνωση από τη διεύθυνση X το 0. Θα μπορούσε να είναι μια λογική ακολουθία, συμβατή με το συγκεκριμένο μοντέλο συνέπειας, άρα δεν προκαλείται πρόβλημα, ούτε εδώ πέρα. Στην περίπτωση Γ, έχουμε γραφεί στο X την τιμή 1, έχουμε γραφεί στο X την τιμή 2, σήμα συγχρονισμού και ανάγνωση της τιμής 0. Θα μπορούσε και αυτή να είναι μια έγκυρη ακολουθία. Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει συγχρονισμός, θα μπορούσαμε να το δεχτούμε και είναι λογικό για το συγκεκριμένο μοντέλο. Περίπτωση δέλτα. Γράφουμε πάλι το 1, γράφεται το 2, έχουμε σήμα συγχρονισμού. Γίνεται ανάγνωση το 1, ανάγνωση το 1, σήμα συγχρονισμού. Ανάγνωση το 2, ανάγνωση το 1, σήμα συγχρονισμού. Και αυτό είναι μια περίπτωση που είναι συμβατή, δεν προκαλεί κάποιο πρόβλημα. Από τη στιγμή λοιπόν που
όλες αυτές οι αναγνώσεις γίνονται πριν να έχουμε το σήμα του συγχρονισμού, άρα είναι συμβατές με το συγκεκριμένο μοντέλο. Τέλος, έχουμε εγγραφή την τιμή 2 χωρίς σήμα συγχρονισμού και μετά έχουμε ανάγνωση το 1, ανάγνωση το 2, ανάγνωση το 2, ανάγνωση το 1. Θα μπορούσε και αυτή λοιπόν να είναι μια έγκυρη περίπτωση για το συγκεκριμένο μοντέλο από τη στιγμή που δεν έχουμε σήμα συγχρονισμού. Αν όμως είχαμε ένα σήμα συγχρονισμού, δηλαδή αν είχαμε, να σημειώσω πάνω εδώ πέρα, αν είχαμε εδώ σήμα συγχρονισμού και εδώ υπήρχε σήμα συγχρονισμού, τότε αυτό θα ήταν μια άκυρη περίπτωση, γιατί θα γραφόταν το 2, άρα μετά το σήμα συγχρονισμού κάποιος θα περίμενε να βρει το 2. Άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα θα ήταν μια άκυρη ακολουθία. Στο προηγούμενο εδώ πέρα που είχαμε γραφή 1, γραφή 2, σήμα συγχρονισμού, ομοίως αν είχαμε σήμα συγχρονισμού σε αυτό εδώ το σημείο, σημαίνει ότι έχει συγχρονιστεί η τιμή 1, οπότε αν εδώ είχαμε πάλι S, αυτή θα ήταν με έγκυρη μετάβαση, ενώ αυτή εδώ πέρα θα ήταν μια άκυρη. Γιατί μετά το σήμα συγχρονισμού θα περίμενε κάποιος να βρει την τιμή 1, άσχετα που εδώ φαίνεται ότι έχει γραφτεί η τιμή 2. Αυτή λοιπόν είναι η επίλυση της άσκησης συνέπειας μνήμης. Είδαμε για το αδύνατο μοντέλο συνέπειας, όπου χρησιμοποιεί το σήμα συγχρονισμού S, και αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι μετά την εκτέλεση του S, η επόμενη ανάγνωση πρέπει να έχει να διαβάσει την τελευταία τιμή που είχε γραφτεί πριν από το S. Αν δεν υπάρχει S, δεν υπάρχει καμία εγγύηση για το αποτέλεσμα. Σε αυτό εδώ το σημείο ολοκληρώνεται η επίλυση της συγκεκριμένης άσκησης.